Να είμαστε πάλι, Γιώργο. Έτοιμοι, έτοιμοι, έτοιμοι. Έτοιμοι. Είμαστε και πάλι στα πρόθυρα. Ένα ακόμα επεισόδιο στο podcast των Χανιωτικών Νέων. Και θέλω να σε ενημερώσω για μια πάρα πολύ σημαντική οδική ασφαλείας που βγήκε σήμερα. Ναι, για πες μου. Δεν είναι επίσημη, είναι ανεπίσημη. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς στο δρόμο των Χανίων με σανδάλι και κάλτσα. Δεν ξέρω. Θέλω εγώ τιμή. Καταρχήν, εσύ θα ήθελες ποτέ να κυκλοφορείς έτσι? Ελπίζω. Παλαιότερα, ναι, είχα αγοράσει κάτι σανδάλια. Το και τα φόραγες με κάλτσα. Με κάλτσα. Όχι, με κάλτσα όχι. Το κάνουν οι Γερμανοί τουρίστες. Ωραία, αυτό. Για αυτό το λόγο. Γιατί κινδυνεύεις να σε περάσουν για τουρίστα. Και εκεί τώρα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Πολύ ευρηματικό έτσι που το έβαλε. Ή θα σε απαγάγει κάποιο από αυτούς που έχουν ανάγκη τους τουρίστες και τους ψάχνουν με το. Κι άλλοι. Κι άλλοι. Ή μπορεί να στην πέσει κανείς. Ξέρω εγώ να σου κάνει καμιά απολύμανση. Τα είχαμε ότι είσαι μολυσμένος. Ναι, να σε διαβάσει κανείς παπάς. Άνοιξαν οι διεθνείς πτήσεις, γι' αυτό τώρα τα λες αυτά έτσι. Ναι, άνοιξαν. Γιώργο, και σε λίγο θα υποδεχθούμε τις ορδές. Καλά, ήταν πολύ χαριτωμένο έτσι που το έβαλες με το σανδάλι και... Έτσι, αλλά ήταν, δεν ήταν, ήταν χαριτωμένο, ήταν αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός μας, Γιώργο, εκεί ρομαντικά, στη Σαντορίνη. Λίγο αυτό... κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο το ηφαίστειο. Το θέμα είναι όμως λίγο πιο σοβαρό, γιατί η Ελλάδα κάνει τη διαχείριση ενός ρίσκου, κάνει ένα κορυφαίο πείραμα και για την οικονομία και για την κοινωνία. Μα γιατί όλα τα πειράματα γίνονται στην Ελλάδα, ρε Γιώργο? Δηλαδή, οικονομικό πείραμα το κάνανε στην Ελλάδα. Παρασκευά... Τώρα θα κάνουμε και πειράματα, δηλαδή. Με η την... Βενετία δεν θα κάνει τέτοιο πείραμα. Δεν ξέρω. Προφανώς. Καλά, δεν νομίζω να υπάρχει και κανείς να θέλει να πάει διακοπές φέτος στην Ελλάδα. Ναι, δεν θέλει, δυστυχώς. Εκεί δεν θέλει. Και ευτυχώς που θέλει τουλάχιστον κάποιοι να έρθουν εδώ, γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά στον κορονοϊό. Σκέφτησε να είχαμε πάει διαφορετικά? Όχι, δεν το σκέφτομαι, αλλά φοβάμαι και δηλαδή, μην πάμε διαφορετικά εξαιτίας. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Τι πάμε να κάνουμε φέτος? Πάμε να πάρουμε ένα δυνατόν, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από μια πολύ μικρή πίτα. Και αυτό πρέπει να έχει την κατανόηση, την πειθαρχία και τον αλληλοσεβασμό όλων μας. Μα δεν το συζητάμε. Είναι, όλοι το λέμε ότι η οικονομία, ειδικά στην Κρήτη, είναι εξαρτημένη σε τεράστιο βαθμό από τον τουρισμό. Ακόμα και αγρότης να είσαι, ρε παιδί μου, περιμένεις στα ξενοδοχεία να πωλήσεις. Ακόμα και εφημερίδα να είσαι, έχεις αγγελίες που αφορούν τα ξενοδοχεία. Όλοι οι κλάδοι, τέλος πάντων, της επιχειρηματικότητας στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πορεία του τουρισμού. Μα αιμοδοτεί την οικονομία, ρε. Ωραία. Να έρθουν τουρίστες. Το θέμα είναι, υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας που θα αποτρέψουν τοπικές εξάρσεις της πανδημίας, ή τουλάχιστον είναι έτοιμα, για να το πούμε ομά, τα νοσοκομεία μας, ειδικά εδώ ας πούμε στα Χανιά, αφού Χανιώτες είμαστε, για τα Χανιά μιλάμε. Έχει το νοσοκομείο την ετοιμότητα να διαχειριστεί μαζικά κρούσματα? Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι είναι μια. Νομίζω ότι είναι μια κατακτημένη εμπειρία από την περιπέτεια που περάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Μα δεν είχαμε εδώ. Έκανα δύο, τα νοσηλέψαμε. Και τα νοσηλέψαμε με επιτυχία. Ναι, αλλά δεν χρειάστηκε να μπει κάποιο σε αναπνευστήρα, χτύπα ξύλο. Σήμερα δεν ρωτήσω τι να πούν. Να περιμένουν την αεροκομιδή. Η Κρήτη έχει αυτό το μεγάλο προνόμιο. Έχει ένα πεπαγνί. Έχει ένα αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς, όπως το νοσοκομείο Χανίου. Πού αλλού τα βρίσκεις αυτά? Γι' αυτό έχει ανοίξει και πρώτα απ' όλα, απ' όλες η Κρήτη, με την Εύβοια που είναι δίπλα στην Αθήνα. Λόγω των υγειονομικών δεδομένων, λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων που σου ανέφερα. Το σταυρό μας θα κάνουμε να προστατεύσουμε και την υγεία μας και να οικονομήσουμε. Ωραία, άμα έρθουν αυτοί θα έχουν κάπου να μείνουν, γιατί εγώ ξενοδοχεία να ανοίγουν δεν βλέπω. Εκεί όμως έχεις δίκιο, Παρασκευά, και εγώ τα μηνύματα που παίρνω είναι πάρα πολύ κακά. Πώς μπορεί να ανοίξει, Γιώργο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο? Γιατί εμείς το λέμε εύκολα, είτε άνοιξε. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρεις τι σημαίνει, ας πούμε, να έχεις, πώς να σου πω, 500 κλίνες, ας πούμε, σου λέω εγώ. Σημαίνει ότι πρέπει
Κάθε μέρα να εξασφαλίζεις το φαγητό 500 ανθρώπων. Ή μόνο τις προμήθειες. Φαντάζομαι ότι τρομακτικά ποσά μιλάμε. Έτσι, έτσι. Και ρε, αυτό με ανησυχεί πολύ. Αν ένα κρούσμα, όλα αυτά τι θα τα κάνεις μετά. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτό, σε αυτό Παρασκευά, κοίταξε. Θα τα μαγειρεύουμε στη μέση της αγοράς. Δεν είμαι τόσο έξυπνος για να σου δώσω απάντηση σε αυτό. Είναι η διαχείριση ενός ρίσκου. Δεν έχω. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα πολύ σύνθετο, το οποίο υπάρχουν ασάφειες. Δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να δώσει απαντήσεις. Μα δεν υπάρχει εγχειρίδιο, βιβλιογραφία για μια τέτοια κρίση. Πότε άλλο τι είχε ξανασυμβεί αυτό στον τουρισμό μας. Ναι. Πότε άλλο. Πότε άλλο. Και πότε άλλοτε όλα τα διεθνή μεγάλα δίκτυα του πλανήτη είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με την Ελλάδα. Όχι, γιατί κάτσε ρε Γιώργο, και εξώφυλλο στο Σπίγκελ έχουμε μπει και πίγκς μας λέγανε και οι Έλληνες, οι Ζητιάνοι μας λέγανε. Είμαστε πολλά χρόνια από το Σέλλο. Αδικείς τώρα τα διεθνή μνημεία. Χτες είδα όμως το CNN και έλεγε Ελλάδα success story χώρα για τον COVID. Ο Τραμπ όμως έχει πει να μην βλέπουμε CNN. Άμα αυτός είναι κουδουλός. Τέλος πάντων, το θέμα όμως είναι ότι εντάξει, εγχειρίδιο εγώ να το δεχτώ ότι δεν υπάρχει. Και ούτε μπορεί... βιβλιογραφία. Ωραία. Όμως αναδεικνύεται εδώ μια σημαντική αδυναμία, ρε Γιώργο. Δεν γίνεται να είναι εξαρτημένη σε τόσο μεγάλο βαθμό πια η τοπική οικονομία από τον τουρισμό. Ό,τι επάγγελμα κι αν κάνεις τώρα, ακόμα και γιατρός να είσαι, δηλαδή ακόμα και μια κλινική να έχεις, περιμένεις από τον τουρισμό. Δεν θεωρείσαι τουριστική επιχείρηση άμα είσαι γιατρός ή άμα είσαι, ξέρω εγώ, κλινικάρχης. Ναι, αυτό, όμως εξαρτάται από τον τουρισμό εμέσως. Άρα λοιπόν, αφού φέρνουν το συνάλλαγμα, ρε Παρασκευά. Εδώ, ρε Γιώργο, ωραία. Εδώ λοιπόν, εγώ θα περίμενα μία έτοιμη εναλλακτική πρόταση, όχι από τον ΕΟΤ που άλλη δουλειά έχει τώρα να κάνει ή από την κυβέρνηση που άλλη δουλειά έχει να κάνει, αλλά από την τοπική αυτοδιοίκηση, Γιώργο. Α, πολύ τίμιο εκ μέρους σου. Και από τους δήμους. Πολύ τίμιο. Και από την περιφέρεια. Πολύ τίμιο. Γιατί εκ μέρους. Είναι πολύ εύκολο να λέμε όταν κάποιος ζητάει, ας πούμε, ένα σχέδιο, ένα μπούσουλα, όπως έχει τεθεί, και να απαντάμε, μα τι να κάνουμε εδώ, ολόκληρη η Ευρώπη δεν μπορεί να διαχειριστεί το τουρισμό. Αυτό είναι το εύκολο. Αλλά το δύσκολο είναι να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε εμείς ένα εναλλακτικό σχέδιο το οποίο θα περιορίσει τις ζημιές. Εγώ ας δεχτώ ότι ευνηδιάστηκαν οι πάντες. Τους θεωρώ και μειωμένης επιρροής στα σχέδια τους δικούς μας. Μειωμένης επιρροής στα σχέδια. Δεν είναι θέμα επιρροής, Γιώργο. Είναι θέμα αν επιθυμείς να σχεδιάζεις ή αν απλά είσαι ένας διαχειριστής και εκτελεστής και κεντρικών αποφάσεων. Δηλαδή αν είσαι όπως το έχουμε, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος το είχε γράψει, εσύ, εγώ, αν λειτουργείς σαν ένα διαχειριστή της πολυκατοικίας που απλά θα εισπράττει τα κοινόχρηστα. Καλά ρε Παρασκευά, δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα αυτοδιοίκησης στην Κρήτη, εντάξει. Τώρα, για όνομα του Θεού, εγώ το λέω πάρα πολύ με πόνο ψυχής δηλαδή, αλλά δεν έχουμε τώρα. Όχι, έχουν περάσει οραματιστές αυτοδιοικητικοί από την Κρήτη. Μην τα ισοποδέσεις, τους ξέρεις πολύ καλύτερα ως πιο και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας. Όχι, εγώ μιλάω για τους νυν. Εγώ μιλάω για τους νυν, Παρασκευά. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά είναι ευκαιρία αντί να κάθεται ο καθένας να αμήνεται και να λέει, δεν θα την πιάσω εγώ αυτή την πατάτα, την αφήνω να την πιάσει το αρμόδιο Υπουργείο. Την αφήνω, ξέρω εγώ, να τη διαχειριστεί η ελεύθερη αγορά από μόνη της, το μαγικό χέρι, που το αόρατο, όπως το λέμε. Μόνο που το αόρατο χέρι αυτή τη φορά δεν διαχειρίζεται, αλλά το ένα αόρατο χέρι μου τζώνει και το άλλο αόρατο χέρι δίνει μια σφαλιάρα στον μικρομεσαίο επιχειρηματία του τουρισμού. Μα αρχή άνδρα δείκνηση. Οι μεγάλες κρίσεις θέλουν λίγους και αποφασισμένους ανθρώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση να δίνουν λύσεις. Όχι να σκιαχτούν και να κρυφτούν. Κρυπτόμενος δεν δοξάστηκε κανείς. Ούτε να πετάει την καυτή πατάτα που λες σαν μπαλάκι του πινκ πονκ. Ας ελπίζουμε λοιπόν, Γιώργο, πτήσεις για τα Χανιά δεν ανοίξανε οι διεθνείς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Μέχρι να γίνει και αυτό, να είναι πιο έτοιμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, να είναι πιο έτοιμο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και σε εκείνες, και εκείνες τις μέρες να μιλάμε κι εμείς από εδώ σε διαφορετική βάση. Εγώ θέλω να πω κάτι, μην το κλείσεις. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο που αγόρασες σήμερα, επειδή είσαι γνωστός του Παναθηναϊκάκιας. Ναι. Είναι για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Μαύρη διαφήμιση για το κάνεις. Έχετε, εντάξει, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν μια ομάδα και υποστηρίζουν γιατί είναι μαύρη διαφήμιση. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Διαφήμιση το βιβλίο. Θέλω να πω ότι μου άρεσε. Πες μου, Γιώργο, τι σου άρεσε. Μου άρεσε ότι ο Δημήτρης ο Χόρν, που λατρεύουν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ελληνίδες, ήταν γνωστός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος, σου θυμίζω, ήταν και ένας προσωπικός επιστήθιος φίλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του αείμνηστου, και κάποτε σε μια κουβέντα, κουβεντιάζανε πολιτικά, κάτι του είπε ο Καραμαλής, ο αείμνηστος, και ενοχλήθηκε προφανώς ο Χόρν και γυρίζει και του απαντά, ξέρεις τα πάντα και τίποτα άλλο. Ωραία. Και είχε πει όμως και ότι ηθοποιός σημαίνει φως, ε. Ναι, βέβαια, σαν φως. Βέβαια, στον Παναθηναϊκό δεν βλέπω φως. Δεν βλέπεις φως, ε. Αυτά λοιπόν. Είσαι το Επανειδήν. Γεια σας, να είστε καλά. Και στείλε και χαιρετίσματα στις θαυμάστριες. Σέμνα.